80, κεφάλαιο Ιώτα Σίγμα ΤΑΦ 16 και εδάφιο 11. Σελίς 280, Σαμουήλ Α, κεφάλαιο 16 και εδάφιο 11. Κι είπεν ο Σαμουήλ προς τον Ιεσέ, ετελείωσαν τα παιδιά. Και είπε, μένη έτη ο νεότερος και ειδού ποιμένει τα πρόβατα. Και είπε ο Σαμουήλ προς τον Ιεσέ, πέψον και φέρε αυτόν, διότι δεν θέλομεν καθίσει στην τράπεζα έως σου έλθει εντάφτα. Και έστειλε και έφερεν αυτόν, ήτο δε ξανθός και βόφθαλμος και ωραίος την όψην. Και είπε ο Κύριος, σηκώδη τη χρήσον αυτόν, διότι ούτως είναι. Τότε έλαβε ο Σαμουήλ το κέρας του ελαίου και έχρισε αυτόν εν μέσω των αδελφών αυτού. Και επήλθε πνεύμα Κυρίου επί τον Δαβίδ από τις ημέρες εκείνης και εφεξής. Σηκωθείς δε ο Σαμουήλ, απήλθεν εις Ραμά. Και το πνεύμα του Κυρίου απεσύρθη από του Σαούλ, και πνεύμα πονηρών παρακυρίου ετάρατε αυτόν. Και είπε η δούλη του Σαούλ προς αυτόν, ιδού τώρα πονηρών πνεύμα παραθεούς ετάρατη. Ας προστάξει τώρα ο Κύριος ημών τους δούλους σου, τους έμπροσθέν σου, να ζητήσω συν άνθρωπον ή δίμονα εις το να παίζει κιθάρα. Και οπότε, το πονηρό πνεύμα παραθεού είναι πισέ, να παίζει με την χείραν αυτού και καλόν θέλει είστε εισέ. Και είπε ο Σαούλ προς τους δούλους αυτού, προβλέψατε μη λοιπόν άνθρωπον, παίζοντα καλώς και φέρετε προς εμέ. Τότε απεκρίθη εις εκ των δούλων και είπεν, ιδού είδον ιών του Ιεσέ, του Βηθλεεμή του ηδήμονα εις το παίζιν, και ανδριότατον, και άνδρα πολεμικών και συνετών εις λόγων, και άνθρωπον ωραίων, και ο Κύριος είναι με ταυτού. Και απέστειλεν ο Σαούλ μηνυτάς προς τον Ιεσέ λέγον, πέψον μη Δαβίδ τον ιών σου, ώστις είναι μετά των προβάτων. Και έλαβεν Ιεσέ όλων φορτωμένων με άρτους και ασκών ίνου και νερίφων εξεγών και έπεμψεν αυτά δια του Δαβίδ του ιού αυτού προς τον Σαούλ. Και ήρθεν ο Δαβίδ προς τον Σαούλ και στάθηκε προς τον αυτού και ηγάπησεν αυτόν σφόδρα και έγινε οπλοφόρος αυτού. Και απέστειλεν ο Σαούλ προς τον Ιεσέ λέγον, ο Δαβίδ αστήκεται, παρακαλώ εμπροσθέν μου, διότι έβρεκε χάρη στους οφθαλμούς μου. Και οπότε το πνεύμα παραθεού ήτο επί τον Σαούλ, ο Δαβίδ λάμβανε την κιθάραν και έπαιζε δια της χειρός αυτού. Τότε ανεκουφίζω το Σαούλ και ανεπάβετο και απεσύρετο από αυτού το πνεύμα των πονηρών. Συνήθρισαν δε οι Φιλιστέοι τα στρατεύματα αυτών διαπόλεμων και ήσαν συνηθρισμένοι εν σοχό. Ήτης είναι του Ιούδα και στρατοπέδευσαν μεταξύ Σοχό και Αζικά εν Εφές Δαμίμ. Ο δε Σαούλ και οι άνδρες Ισραήλ συνηθρίστησαν και στρατοπέδευσαν την Κοιλάδη Ιλά και παρετάχθησαν εις μάχην εναντίον των Φιλιστέων. Και μεν Φιλιστέοι ίστατο επί του όρους εντεύθεν, ο δε Ισραήλ ίστατο επί του όρους εκείθεν, η δε Κοιλάς ήτο μεταξύ αυτών. Και εξήλθεν ανήρ προμαχητής εκ του στρατοπέδου των Φιλιστέων ονομαζόμενος Γολιάθ, εκ της Γάθ, ύψους 6 τυχών και σπιθαμής. Είχε δε περικεφαλαία χαλκίνην επί της κεφαλής αυτού και ήτο ενδεδειμένος θώρακα αλυσοδοτών και το βάρος του θώρακος το 5.000 σύκλων χαλκού και κνημίδες χαλκίνας επί των σχελών αυτού και ασπίδα χαλκίνην μεταξύ των ώμων αυτού. Και το κοντάριον του δόρατος αυτού ήταν σαντίον υφαντού. Και λόγι του δόρατος αυτού εζήγησε 600 σύκλους σιδήρου. Εις δε κρατών των θηρεών προεπερεύεται αυτού. Και σταθείς ευόησε προς τας παρατάξεις του Ισραήλ και είπε προς αυτούς, «Διατί εξέρχεστε να παραταχθείτε εις μάχην, δεν είμαι εγώ ο Φιλιστέος και εσείς δούλοι του Σαούλ. Εκλέξατε εις σε αυτούς άνδρα και ας κατεβεί προς εμέ. Εάν μεν δυνηθεί να πολεμήσει με τα μου και με θανατώστη, τότε εμείς θέλομεν είστε δούλοι σας. Αλλά αν εγώ υπερισχύσω κατά αυτού και θανατώσω αυτόν, τότε εσείς θέλετε είστε δούλοι μόν και θέλετε δουλεύει εμάς». Και είπε ο Φιλιστέος, «Εγώ εξουθένισα τας παρατάξεις του Ισραήλ την ημέραν ταύτην, δότε είσαι με άνδρα δια να μονομαχήσομεν». Ότε ήκουσεν ο Σαούλ και πάσο ο Ισραήλ, εκείνους τους λόγους του Φιλιστέου εξέστησαν και εφοβήθησαν σφόδρα. Ήτο δε Δαβίδ, ο ιός εκείνου του Εφρεθέου, εκ Βηθλεέμ Ιούδα, ονομαζομένου Ιεσέ, είχε δε 8 ιούς.
Και ο άνθρωπος εις τας ημέρας του Σαούλ είχε τάξει γέροντος μεταξύ των ανθρώπων. Και υπήγον οι τρεις ιοί του Ιεσέ, οι μεγαλύτεροι, ακολουθώντας τον Σαούλ εις την μάχη. Και τα ονόματα των τριών ιών αυτού, οι τίνες υπήγαν εις τη μάχη, ήσαν Ελιάβ, ο πρωτότοκος, και ο δεύτερος αυτού Αβιναδάβ, και ο τρίτος Σαμά. Ο δε Δαβίδ ήταν νεότερος. Και οι τρεις μεγαλύτεροι ακολούθουν τον Σαούλ. Και ανεχώρει ο Δαβίδ και επέστρεφε από τον Σαούλ για να επιμάνει τα πρόβατα του πατρός αυτού εν Βιθλέεμ. Ο δε Φιλιστέος επλησίαζε πρωί και σπέρας και στυλώνει το τεσσαράκοντα ημέρας. Και είπε Ιεσέ προς Δαβίδ τον ιόν αυτού: «Λάβε τώρα δια τους αδελφούς σου εν εφά εκ τούτου του πεφρυγανισμένου σίτου και τους δέκα τούτους άρτες και τρέξον εις το στρατόπεδον προς τους αδελφούς σου. Και τα δέκατα αυτά νοπατηριά φέρε προς τον χιλίαργον και ιδέαν γιένους στην αδελφή σου και λάβε σημείον παρά αυτών». Ο δε Σαούλ και αυτοί και πάντες οι άνδρες Ισραήλ ήσαν εν Τικυλάδη Ηλά μαχόμενοι μετά των Φιλιστέων. Και εξηγέρθη ο Δαβίδ νωρίς το πρωί και αφήσα τα πρόβατα εις φύλακα, έλαβε και πήγε καθώς προσέταξε αυτόν ο Ιεσέ και ήλθε εις το περιχωράκωμα ενώ το στράτευμα εξήρχε το εις παράταξη και λάλαξαν προς την μάχη διότι παρετάχθησαν ο Ισραήλ και οι Φιλιστέοι στράτευμα κατά πρόσωπον στρατεύματος. Και ο Δαβίδ αφήσασε πάνωθεν αυτού τα σκεύη στην χείραν του σκευοφύλακος, έδραμε προς το στράτευμα και ήλθε και ρώτησε τους αδελφούς αυτού πως έχουσι. Και ενώ μίλει με ταυτόν, ιδού ανέβαινε ο προμαχητής ο Φιλιστέος, ο εκ της Γάθ Γολιάθ το όνομα, εκ των στρατευμάτων των Φιλιστέων, και λάλησε κατά τους λόγους τούτους και ήκουσε ο Δαβίδ. Πάντες δε οι άνδρες Ισραήλ, ως είδαν τον άνδρα, έφυγον από προσώπου αυτού και εφοβήθησαν σφόδρα. Και έλεγον οι άνδρες Ισραήλ, είδετε τον άνδρα τούτο τον αναβαίνοντα, βεβαίως ανέβη διεν εξουθενής τον Ισραήλ. Και ώστε θανατώσει αυτόν, τούτον θέλει πλουτίσει ο βασιλεύς με πλούτη μεγάλη. Και τη θυγατέρα αυτού θέλει δώσει σε αυτόν. Και στον οίκο του πατρός αυτού θέλει κάμει, και τον οίκο του πατρός αυτού θέλει κάμει ελεύθερον μεταξύ του Ισραήλ. Και είπε ο Δαβίδ προς τους άνδρας τους συσταμένους πλησίων αυτού λέγον, τι θέλει γίνει στον άνδρα ως της πατάξει των Φιλιστέων τούτων και αφαιρέσει το όνειδος από του Ισραήλ, διότι ποιος είναι ο Φιλιστέος ούτος ο απερίτμητος ώστε να εξουθενεί τα στρατεύματα του Θεού του ζώντος. Και απεκρίδει προς αυτόν ο λαός κατά των λόγων τούτων λέγον, ούτο θέλει γίνει στον άνδρα ως της πατάξει αυτών. Και ήκουσεν Ελιάβ ο αδελφός αυτό ο μεγαλύτερος ενώ ελάλη προς τους άνδρας και εξήφθη ο θυμός του Ελιάβ εναντίον του Δαβίδ και είπε δια τι κατέβησε ντάφθα και εις ποιον αφήκες τα ολίγα εκείνα πρόβατα εν τη ερήμο, εγώ εξεύρω την υπερηφανία σου και την πονηρία της καρδίας σου, βεβαίως δια να είδεις την μάχη κατέβηκες. Και είπε ο Δαβίδ τι έκαμα τώρα, δεν είναι αιτία, και στράφει από αυτού προς τον άλλον και λάλησε κατά των αυτών τρόπων και ο λαός απεκρίθη πάλιν προς αυτόν κατά των πρώτων λόγων. Αμήν. Ο Θεός τώρα πια έχει αποδοκιμάσει τον Σαούλ και όπως είπε στο Σαμουήλ έχει εκλέξει άλλον πολύ καλύτερον για να βασιλεύει επί τον Ισραήλ. Αλλά αυτό δεν γίνεται βιαστικά ούτε από τη μια στιγμή στην άλλη. Ο Θεός ο οποίος κηρύττει την υπομονή, πρώτος αυτός έχει μεγαλυτέραν υπομονή από όλους μας και περιμένει να έρθει το πλήρωμα του χρόνου για να εκπληρωθεί και να εκπληρώσει το λόγο του, για να οριστικοποιήσει και να εκτελέσει τις βουλές του. Και η υπομονή είναι απαραίτητο χαρακτηριστικό στο χριστιανό. Απαραίτητο χαρακτηριστικό. Ο χριστιανός ο οποίος βιάζεται τελικά τα χάνει όλα. Όταν βιάζεται ο χριστιανός προπορεύεται. Και όταν προπορεύεται χάνει το δρόμο του. Είναι βέβαιο αδελφοί αγαπητοί ότι
ο καιρός, ο δικός μας είναι πάντοτε. Έτσι λέει ο Ιησούς Χριστός. Αλλά ο καιρός του Χριστού είναι στα δικά του χέρια. Ο δικός μου ο καιρός, λέει, δεν ήλθεν έτη. Ο δικός μας ο καιρός είναι πάντοτε. Αλλά το πάντοτε το δικό μας είναι να περιμένουμε. Και να περιμένουμε όχι να γίνει αυτό που θέλουμε, γιατί θα απογοητευτούμε, θα στενοχωρηθούμε, θα αγανακτήσουμε, θα χάσουμε την ειρήνη μας. Και εάν επιμένουμε, θα χάσουμε και την ψυχή μας. Ο χριστιανός πρέπει να περιμένει με υπομονή ο Θεός να κάνει το δικό του θέλημα. Δεν είναι εύκολο όμως. Καθόλου εύκολο δεν είναι. Δεν είναι εύκολο τώρα, ας πούμε, αν το ήξερε που το ξέρει ο Δαβίδ, να περιμένει τόσα χρόνια, από 18 χρονών μέχρι 30, από 17 χρονών μέχρι 30, να περιμένει να εκπληρωθεί η υπόσχεση του Θεού 13 ολόκληρα χρόνια. Ο Ζαχαρίας και η Ελισάβετ πολύ περισσότερα χρόνια. Είναι ανάγκη όμως την καρδιά μας να τη δαμάζουμε με πίστη και ελπίδα ότι τελικά αυτό που πρέπει να γίνει στη ζωή μας είναι όχι αυτό που θέλουμε, ούτε αυτό που επιδιώκουμε, ούτε αυτό που νομίζουμε σωστό, αλλά αυτό που πρέπει να γίνει στη ζωή μας είναι αυτό που θέλει ο Θεός. Και μόνο ο μόνος, η μόνη που μπορούμε να χαλάσουμε το σχέδιο του Θεού είμαστε εμείς οι ίδιοι. Μόνο εμείς οι ίδιοι μπορούμε να χαλάσουμε το τέλειο σχέδιο του Θεού στη ζωή μας. Γιατί πρέπει να τονίσουμε, αδελφοί, ότι για κάθε έναν από εμάς ο Θεός έχει ένα δρόμο και ένα σχέδιο, το οποίο είναι το άριστο, το τέλειο. Και αν εμείς βάζουμε χέρι ή καθυστερούμε ή χαλάμε ή και αναστέλουμε το σχέδιο του Θεού. Αλλά και κάτι ακόμη καλύτερο, περισσότερο, αδελφοί, να συνειδητοποιήσουμε ότι ο Θεός έχει σχέδιο δικό του και για τα παιδιά μας. Να αγωνιζόμαστε εμείς να δημιουργήσουμε το δικό μας σχέδιο στα παιδιά μας. Βεβαίως θα τα βοηθάμε, αλλά θα τα βοηθάμε με πνευματικό τρόπο, με προσευχή και με υπομονή, για να κάνει ο Θεός το σχέδιό του. Γιατί εμείς μόνο ζημιές μπορούμε να κάνουμε. Εάν επιμένουμε και συμβουλεύουμε ιδιαιτέρως στα παιδιά μας για αυτό το οποίο εμείς θεωρούμε σωστό, εκεί τα πράγματα χαλάνε. Και αν συνεχίσουμε και αγριεύουμε κιόλας και θυμώνουμε, τότε τα πράγματα χαλάνε ακόμη περισσότερο. Και αν αγριεύουμε και θυμώνουμε και με τους άλλους, τότε τα πράγματα είναι ακόμη χειρότερα. Ο Χριστιανός πρέπει να μάθει να δαμάζει τη σάρκα του και να τη διπλαγωγεί. Έχομεν χρίαν υπομονής. Τώρα ο Δαβίδ είναι χειροτονημένος. Ο Θεός τον είπε βασιλιά. Αλλά αυτό που βλέπει αυτός και ο πατέρας του και τα αδέλφια του είναι ότι είναι τσομπανάκος, λίγα πρόβατα. Ο Θεός όμως έχει τρόπο να μεταβάλει τα πράγματα, και αυτό πρέπει να περιμένουμε, τις αλλαγές, τις ανατροπές που κάνει ο Θεός. Βεβαίως έχουμε πνεύμα Θεού, βεβαίως έχουμε σοφία από το Θεό, και βεβαίως δεν αφήνουμε αχαλήνωτο ούτε την καρδιά μας, ούτε την οικογένειά μας, ούτε τον εαυτό μας, ούτε τα παιδιά μας, ούτε την Εκκλησία. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι διοικούμε εμείς κανέναν. Μόνο όσοι διοικούνται από το Πνεύμα το Άγιο είναι παιδιά του Θεού. Δεν μας επιτρέπει ο Θεός ούτε να αφήσουμε να μας διοικήσει άνθρωπος, αλλά ούτε να αφήσουμε και εμείς την καρδιά μας να θέλει να διοικήσουμε άλλους ανθρώπους. Όταν λοιπόν έφτασε και ο Δαβίδ, ο Θεός του είπε, αυτός είναι, χειροτώνησέ τον, Χρήστον μάλιστα, με λάδι.
τον έχρισε με το κέρας που ήταν στο λάδι και εκείνη τη στιγμή, αυτό είναι το κρίσιμο σημείο, ήλθε το Πνεύμα το Άγιο επάνω στο Δαβίδ. Εκείνη τη στιγμή που τον έχρισε ο Σαμουήλ. Σε εμάς τώρα βέβαια δεν υπάρχει Σαμουήλ, υπάρχει ο Χριστός. Ο Χριστός χρεεί. Αλλά η διαφορά η μεγάλη και του Σαούλ και του Δαβίδ ήταν η στιγμή που ήλθε το Πνεύμα το Άγιο σε αυτόν. Μέχρι τότε ήταν ένας απλός άνθρωπος. Τώρα έγινε και χρησμένος του Κυρίου. Απ' την άλλη μεριά, ο Σαούλ, τώρα που βρέθηκε και χρησμένος του Κυρίου, η Γραφή λέει το Πνεύμα του Κυρίου απεσύρθη από τον Σαούλ. Μέχρι τώρα τον έχουμε δει να κάνει αμαρτίες με την έννοια που γνωρίζουμε, αλλά ο Θεός τον έχει απορρίψει γιατί έκαμε πράγματα που δεν τα ήθελε ο Θεός. Και αυτό είναι πολύ πιο σοβαρό. Δεν είναι σοβαρό το να κάνεις λάθος, το λάθος το διορθώνει ο Θεός. Δεν είναι σοβαρό το να πέσεις, θα σε σηκώσει ο Θεός. Δεν είναι καλό, αλλά υπάρχει λύσεις. Όταν όμως συνειδητά, παρόλο που σου μιλάει ο Θεός, παρόλο που ακούς, καταλαβαίνεις, συνειδητά δεν υποτάσσεις την καρδιά σου και τη σκέψη σου στο Λόγο του Θεού, τότε από εδώ και πέρα τα πράγματα αλλοιώνονται, χαλάνε, καταστρέφονται. Και ο Σαούλ καταστράφει. Ανάγκασε το Θεό να αποσύρει από αυτόν το Πνεύμα του το Άγιο. Τον ανάγκασε το Θεό. Ο Θεός δεν το ήθελε, ούτε ο Σαμουήλ το ήθελε. Ο Σαμουήλ μάλιστα πενθούσε. Αλλά τον ανάγκασε ο Θεός, ο Σαούλ τον Θεό να αποσύρει το Πνεύμα του. Τώρα σκεφτείτε έναν άνθρωπο που είχε Πνεύμα Άγιο και ξαφνικά αποσύρεται το Πνεύμα. Και δεν είναι αυτό το χειρότερο, γιατί δεν παραμένει πια ως φυσικός άνθρωπος όπως ήτανε, γιατί άλλο πνεύμα, πονηρότερο, παρακυρίου έρχεται σε αυτόν, το επιτρέπει ο Θεός, όχι από το Θεό, παρακυρίου, το επιτρέπει ο Θεός, έρχεται σε αυτόν και αρχίζει να ταράζει τη ζωή του. Δύσκολα τα πράγματα στους πρώην και χρησμένους. Δύσκολα τα πράγματα στους πρώην χριστιανούς. Δεν είναι απλά. Ο Κύριος μας μάλιστα ο Ιησούς Χριστός λέγει ότι όταν το πνεύμα το πονηρό εξέλθει από τον άνθρωπο και μετά επιστρέψει και βρει καθαρισμένο τον οίκον του, γιατί όταν κατοικούσε το πνεύμα το πονηρό ήταν βρώμικος ο οίκος, καθαρισμένο τον οίκον του, τότε δεν μπαίνει μέσα, αλλά πηγαίνει και παίρνει άλλα 7 πονηρότερα, επιστρέφει και τότε τα έσχατα γίνονται χειρότερα των πρώτων. Τώρα πια η ζωή του Σαούλ δεν είναι εύκολη. Η κόλαση αρχίζει από τώρα. Φανερό σε όλους ότι πνεύμα πονηρών παρακυρίου ετάρατε τον Σαούλ. Και οι δούλοι του το βλέπανε. Δεν ξέρουμε ακριβώς τι γινότανε. Δεν μας περιγράφει η Γραφή και ευχαριστούμε τον Θεό γι' αυτό. Μας λέει ετάρατε αυτόν. Αλλά το καταλαβαίναν όλοι. Και αυτός. Αλίμονο. Και τότε σκέφτηκαν να βρουν μια λύση. Και είπαν πρέπει να βρούμε έναν άνθρωπο ο οποίος να ψέλνει δια Πνεύματος Αγίου, να παίζει και κιθάρα και όταν το πνεύμα το πονηρό σε ταράτη αυτός θα ψέλνει και εσύ θα ανακουφίζεσαι. Και του Σαούλ του άρεσε, βρήκε λύση. Ή μάλλον όχι λύση,
βρήκε βελτίωση, βρήκε κάποια ανακούφιση. Και λέει, ψάξτε και βρέστε μου έναν. Και κοιτάξτε τώρα, αδερφοί αγαπητοί, τι ωραίο που τα σχεδιάζει ο Θεός όλα. Δηλαδή, είναι βέβαιον ότι στη ζωή σου υπάρχει κάποιος που τα σχεδιάζει όλα. Όλα, όλα. Ιδιαίτερα δε σε αυτούς που ο Θεός έχει εκλέξει, γιατί έχουν καρδία κατά την καρδία του Θεού, στο να πράττουν πάντα τα θελήματα αυτού. Άλλο είναι το σχέδιο που έχει ο Θεός τώρα για τον Σαούλ, που έχει να τον απορρίψει, να τελειώσουμε με αυτόν, και άλλο το σχέδιο που έχει ο Θεός για τον Δαβίδ, να τον βοηθήσουμε, να τον ευνοήσουμε, να τον υψώσουμε. Άλλο είναι το σχέδιο που έχει για τον Ιωνάθαν, άλλο είναι το σχέδιο που είναι ο γιος του Σαούλ, άλλο είναι το σχέδιο που έχει για τον Αβενίρ, τον στρατηγό. Για κάθε έναν άνθρωπο ο Θεός έχει ένα σχέδιο. Και το σχέδιο αυτό τόσο πιο σημαντικό είναι, όσο πιο καρδιά κατά την καρδία του Θεού έχει ο άνθρωπος. Να πράττει πάντα τα θελήματα του Θεού. Με καρδιά απαλή, τρυφερή, συντετριμένη, με πνεύμα ταπεινωμένο, όχι αλαζονικό, πράω ησύχιο πνεύμα. Όσο λοιπόν ο άνθρωπος είναι πιο ευάρεστος εις τον Θεό, τόσο ο Θεός πιο ευλογημένο σχέδιο έχει. Και επαναλαμβάνω, τα λάθη μας, ο κακός χαρακτήρας, οι αποτυχίες μας δεν επηρεάζουν, επειδή είμαστε άνθρωποι, δεν επηρεάζουν καθόλου αρνητικά το Θεό, γιατί ο Θεός αυτά μπορεί να τα διορθώσει. Εκείνο που επηρεάζει τον Θεό είναι τα προβλήματα που έχει ο άνθρωπος. Πρώτον, καρδιά σκληρή, αμετανόητη. Δεύτερον, πνεύμα υπερήφανο, αλαζονικό. Και τρίτον, επιθυμίες της σαρκός, αρέσκειες έξω από το θέλημα του Θεού. Αυτά τα τρία είναι που κάνουν το Θεό να απομακρύνεται από τον άνθρωπο. Γιατί αυτά τα τρία οδηγούν τον άνθρωπο μακριά από το Θεό. Ο Θεός μας έκλεξε, αλλά είναι ανάγκη να τον εκλέγουμε κι εμείς. Ο Θεός μας έκλεξε μια φορά, αλλά εμείς πρέπει να τον εκλέγουμε κάθε φορά. Πρέπει να ανταποκρινόμεθα στην εκλογή του Κυρίου, με τρόπο ευάρεστο εις το Θεό, φυλάτοντες τα σεντολάς αυτού. Και βρήκε τον τρόπο να φέρει από τη μάντρα των προβάτων τον Δαβίδ μέσα στο παλάτι, στο σπίτι του Σαούλ. Και ο τρόπος ποιος είναι? Η καλή μαρτυρία. Είχε καλή μαρτυρία ο Δαβίδ. Στα 17-18 του χρόνια είχε καλή μαρτυρία. Γιατί πήγαν οι δούλοι του και είπαν, ξέρουμε τον ιόν του Ιεσέ του Βηθλεεμίτου, διότι είναι πρώτον ηδήμων εις το να παίζει αυτό που χρειάζεσαι. Κοιτάξτε, τι τον έχει σπουδάσει ο Θεός 17 χρόνια. Αυτά που θα του χρειαστούν για να τον βάλει στο παλάτι. Γι' αυτό, αδερφοί αγαπητοί, δεν είναι τι θέλουμε εμείς για τα παιδιά μας ή για μας να σπουδάσουμε. Είναι τι θέλει ο Θεός να σπουδάσουν τα παιδιά μας. Γιατί ο Θεός ξέρει το μέλλον. Θέλω να τον κάνω έναν πάρα πολύ καλό συμβολιογράφο, γιατί εγώ είμαι συμβολιογράφος. Μεθαύριο όμως καταργείται το επάγγελμα του συμβολιογράφου. Τέλειωσε το παιδί. Τέλειωσε. Το κρίσιμο σημείο δεν είναι τι θέλω εγώ για μένα ή για σένα ή για τους δικούς μου. Το
Χρήσιμο σημείο είναι τι θέλει ο Θεός για μένα, για σένα ή για όλους μας. Δεν είναι εύκολο να το αποβάλει αυτό ο άνθρωπος. Δεν είναι εύκολο να αποβάλει τη θέλησή του. Είναι δύσκολο. Το εύκολο για τον άνθρωπο είναι να σχεδιάσει, να σκεφτεί, να μετρήσει, να υπολογίσει, να ρωτήσει και να προχωρήσει. Δεν είναι αυτό όμως. Γιατί εμείς έχουμε πολύ μικρή γνώση για να κρίνουμε και να συγκρίνουμε. Γι' αυτό δεν αποφασίζουμε έτσι όπως νομίζουμε, αλλά πρέπει να πάμε στο Θεό να μας οδηγήσει να αποφασίσουμε έτσι όπως νομίζει Αυτός. Ούτε ότι μας αρέσει. Τον έκανε λοιπόν τον Δαβίδ η δίμονα εις το παίζιν, κιθάρα και να ψέλνει. Ψαλμωδός, ο γλυκύτατος ψαλμωδός είναι ο Δαβίδ. Και η ψαλμή είναι ένα θαυμαστό έργο δια Πνεύματος Αγίου. Γι' αυτό προτείνω, αλλά και στον εαυτό μου και στους άλλους, όταν έχετε ανησυχία, ταραχή, προβλήματα, διαβάστε τους ψαλμούς. Θα δείτε τι ωραία που θα σας δώσει ανάπαυση ο Θεός. Θα σας μιλήσει ο Θεός. Αλλά και ανδριότατος. Γιατί το Πνεύμα του Θεού δεν είναι πνεύμα δειλίας, αλλά είναι πνεύμα δυνάμεως. Όταν ο άνθρωπος έχει Πνεύμα Άγιο, είναι ανδρείος. Δεν είναι παλικαράς. Δεν είναι, συγγνώμη κυρία μου, τσαμπουκάς. Αλλά έχει καρδιά λιονταριού. Κατοικεί μέσα του ο Λέων εκ της φυλής του Ιούδα. Δεν είναι φοβιτσάρης, δεν είναι δειλός. Δεν το βάζει στα πόδια. Ούτε ελπίζει στη δύναμή του. Αυτόν τον καταφέρνουν. Εκείνον δεν τον καταφέρνουν. Με αυτόν θα παλέψω, με αυτόν θα φύγω. Δεν είναι έτσι. Ο χριστιανός δεν ελπίζει ούτε σε δύναμη ανθρώπινη, ούτε σε ξυπνάδα ανθρώπινη, ούτε σε σοφία ανθρώπινη. Ελπίζει στη χάρη του Χριστού, στην αγάπη του Θεού Πατρός και στην κοινωνία και στη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Γι' αυτό η ελπίδα του εξαρτάται από την προσευχή του. Προσεύχεται ο άνθρωπος του Θεού και περιμένει. Προσεύχεται και δεν λέει επειδή προσευχήθηκα θα μου απαντήσει ο Θεός. Θέλω να κάνω, να πάω εκεί. Προσεύχομαι και πάω. Δεν είναι έτσι. Δηλαδή λέει, Κύριε να πάω, θα είσαι μαζί μου. Και ο Θεός του λέγε, πήγαινε, θα είμαι μαζί σου. Να πάω, θα είσαι μαζί μου, όχι μην πας. Περίμενε. Δεν είναι προσεύχομαι και κάνω. Είναι προσεύχομαι και ρωτάω. Προσεύχομαι και εξητάω. Ούτε βάζω σημεία. Αν έρθει και με χαιρετήσει αυτή η κοπέλα, αυτή είναι που μου δώσε ο Θεός. Τι λες καλέ. Αν έρθει να σε χαιρετήσει. Και αν δεν σε χαιρετήσει δεν είναι. Αυτή είναι. Τα έχω ακούσει αυτά, γι' αυτά σας το λέω. Αν με πάρει μέχρι τις 3 και 10 αυτή είναι από το Θεό. Και αν σε πάρει 3 και 11 δεν είναι. Δεν παίζουμε με το Θεό αδερφοί. Αυτά είναι παιχνιδάκια, αστιάκια. Βέβαια ο Θεός συγκαταβαίνει στην αδυναμία μας, αλλά δεν είναι διδασκαλία. Μπορεί να το κάνει μια φορά για να μας βοηθήσει, αλλά δεν το κάνει και δεύτερη και τρίτη. Δεν είναι διδασκαλία. Η διδασκαλία είναι ότι ο Θεός εργάζεται μέσα από το Λόγο Του και από το Πνεύμα το Άγιο. Και συνομιλεί με τον άνθρωπο. Γι' αυτό πριν μπούμε μέσα, εάν έχουμε ερωτήματα και απορίες, να πούμε Κύριε μίλησέ μου σήμερα. Και όταν ακούς το κήρυγμα ρώτα. Βλέπεις ότι πλησιάζει κάτι να πει ο Θεός, Κύριε μίλησέ μου, τι να κάνω. Και θα δεις πως ο Θεός συνεργάζεται. Μιλάει με ενύπνια, μιλάει με οράσεις, μιλάει με προφητείες. Με πολλούς τρόπους μιλάει. Και εν πάση περιπτώσει στην αδυναμία μας, ας πάμε να πούμε Κύριε μίλησέ μου με οποιοδήποτε τρόπο θες. Βρες έναν τρόπο εσύ. Είναι δυνατόν αυτός που μας έδωσε στόμα, αυτιά να μην μπορεί να μιλήσει και να μην μπορεί να μας ακούσει.
Αλλά πρέπει να προσέξουμε. Όταν ο Μωυσής πρόσεξε, κοίταξε και πρόσεξε τη βάτο και την είδε να καίγεται για να μην κατακαίγεται, τότε του είπε ο Θεός. Και ο Θεός γίνεται μισθαποδότης τους εξητούντας. Γιατί αλλιώς γίνεσαι προπετής, διογνώμων. Ο Θεός να μας φυλάει, να είμαστε έτσι πως Αυτός μας θέλει. Δεν είναι καλό ο χριστιανός να είναι επιπόλαιος και να περπατάει με επιπόλαιες σκέψεις. Αλλά ο χριστιανός πρέπει να είναι υπομονετικός και σοφός. Και όταν του πει Ανδρείος, δεν δηλιάζει πια. Ανδριότατος μάλιστα. Άνδρας πολεμιστής. Τι άνδρας πολεμιστής, 18 χρονών. Αυτή τη φήμη που έχει ο Δαβίδ, όπως και συνετώσεις των λόγων. Έχει σύνεση, έχει σοφία. Δεν λέει πολλά. Είναι ταχύς στο να ακούει, βραδύς στο να μιλάει. Γιατί όταν λες, το χάσες το παιχνίδι. Οι άνθρωποι όταν κρίνουν έναν άνθρωπο στις μεγάλες βιομηχανίες, τον κρίνουν πόσο μιλάει. Ένα κύριο χαρακτηριστικό είναι πόσο μιλάει. Γιατί όταν μιλάς θα τα κάνεις μουσκέμα. Ο Λόγος του Θεού βέβαια ακόμη πιο σωστά μας λέει «Εν τη πολυλογία δεν λείπει αμαρτία». Οι γυναίκες δεν τον τρελάνουν τον άντρα τους μιλώντας και γκρινιάζοντας και λέγοντας και ζητώντας και απαιτώντας και διαφωνώντας. Ούτε και ο άντρας. Τώρα μιλάς, οι εντολές θα δίνεις, οι παράπονα θα κάνεις ή θα γκρινιάζεις. Η γυναίκα πρέπει να είναι στολισμένη με πράο και ησύχιο πνεύμα. Και ο άντρας με ταπεινό πνεύμα και συντετριμένη καρδιά. Γιατί η αλήθεια είναι, όταν ο άνθρωπος καταλάβει ότι δεν ξέρει, τότε είναι συνετός. Όταν καταλάβει ότι δεν μπορεί, τότε είναι δυνατός. Όταν καταλάβει ότι είναι αδύνατος, τότε ο Θεός είναι μαζί του. Ανάποδα από ό,τι λένε οι άνθρωποι. Και τέλος, και άνθρωπος ωραίος. Δεν είναι τρομακτικός, δεν είναι άγριος. Δεν είναι όμορφος μόνο να έχεις ωραία μάτια και ωραία μύτη. Είναι να έχεις ωραία παρουσία. Ωραία παρουσία, γλυκιά παρουσία, παρηγορητική παρουσία. Σκέψω έναν άνθρωπο να είναι όλο έτσι. Και ένας άνθρωπος που όλο χαμογελάει. Όλο γκρίνια, γκρίνια, θυμό, αγριάδα, παράπονο. Έρχεται μπρου, όλο γκρινιάζει. Α, σταμάτα, με έσκασες. Ένας άλλος όμως όλο γελάει, όλο παρηγορεί. Όλα ενισχύει. Αυτό λες, μα τι ευλογημένος άνθρωπος είναι αυτός. Έρχεται και μου ανοίγει η καρδιά. Εγώ στις κόρες μου έλεγα, προσέξτε, μην παντρευτείτε γκρινιάρι, ζηλιάρι και τσιγκούνι. Αλλά και στον Τίνο. Είναι φοβερά πράγματα αυτά τα τρία. Γκρινιάρης ή γκρινιάρα, ζηλιάρης. Η ζήλια είναι φοβερό. Η ζήλια τρώει την ψυχή του ανθρώπου, όχι μόνο στα ζευγάρια. Βλέπεις και ευλογεί ο Θεός τον αδερφό σου και τον ζηλεύεις. Γιατί τον ζηλεύεις, να χαίρεσαι. Και όταν άκουσε ότι υπάρχει ένας τέτοιος άνθρωπος ο Σαούλ, τους λέει στείλτε και φωνάξτε τον. Και τον φωνάξανε. Και όταν στάθηκε μπροστά στο Σαούλ, η γραφή λέει ο Σαούλ τον αγάπησε και τον έκανε οπλοφόρο του. Τον σύστησε ο Θεός στα μάτια του Σαούλ. Εντυπωσιάστηκε με την πρώτη ματιά. Είναι πολύ σημαντικό, αδερφοί, να εκπέμπεις όχι τη γοητεία την ανθρώπινη, αλλά την ταπείνωση και την ευαρέσκεια του Θεού. Την εύνοια του Θεού.
Αυτό ξέρετε πώς το λέει η Γραφή, να βρίσκεις χάρη. Βρήκε χάρη στους οφθαλμούς του Σαούλ. Και είναι πολύ σημαντικό να βρίσκουμε χάρη στους οφθαλμούς των αδελφών μας. Αλλά και περισσότερο απ' όλα να βρίσκουμε χάρη στα μάτια του Θεού. Και η χάρη είναι αποτέλεσμα μόνο της ταπείνωσης. Όταν ο άνθρωπος είναι πράος, ησύχιος, ταπεινός, τότε θα βρίσκει χάρη πάντοτε. Πάντοτε θα βρίσκει χάρη. Όταν ο άνθρωπος είναι θυμώδης, επιθετικός, ποτέ δεν θα βρίσκει χάρη. Κι αν κάποια στιγμή κάτι γίνει, στο τέλος θα τα χαλάσει πάλι. Θα τα σπάσει τα αυγά που λένε οι άνθρωποι. Θα κάνει καταστροφή. Θα χαλάσει τη σχέση, θα τσακωθεί. Ο Θεός να μας δίνει αυτό το ωραίο χαρακτηριστικό, το να βρίσκουμε χάρη. Να έχουμε πνεύμα ησύχιον και πράων. Πράει και ταπεινή στην καρδιά. Και έδωσε εντολή στον Ιεσέ και λέει, βρήκε χάρη στους οφθαλμούς μου, γι' αυτό θα τον κρατήσω κοντά μου, δεν θα ξαναπάει πια να φυλάει τα πρόβατα. Έτσι νόμιζε, αλλά δεν θα γίνει αυτό. Και έτσι ο Δαβίδ έμενε, ερχόταν το πνεύμα το πονηρό στο Σαούλ, τον τάρατε. Ο Σαούλ έψελνε την κιθάρα δια Πνεύματος Αγίου, έγραφε ωραίους ψαλμούς, και το πνεύμα το πονηρό έφευγε και ηρεμούσε ο Σαούλ. Αυτό ήταν το πρώτο βήμα. Βλέπετε ότι τα βήματα που θα κάνει ο Θεός θα είναι συνεχόμενα και όλο και μεγαλύτερα. Τα βήματα της ευλογίας στη ζωή του Δαβίδ. Συνεχόμενα και όλο και μεγαλύτερα. Επαναλαμβάνω, συνεχόμενα. Αυτό θα πει ο Θεός να είναι μαζί σου. Τα βήματα της ευλογίας του Θεού της ζωής σου συνεχόμενα και μεγαλύτερα. Μέσα από δοκιμασίες. Και ένα τώρα πόλεμος. Πόλεμος με Φιλιστέοι εναντίον των Ισραηλιτών. Φιλιστέοι ξεσηκώθηκαν εναντίον του Σαούλ και του λαού Ισραήλ. Και ο Σαούλ συγκέντρωσε τα στρατεύματά του για να αμυνθεί και να υπερασπιστεί το λαό του και τη γη του. Πήγανε στην κοιλάδα Ηλά, από μια μεριά ήταν στα στρατεύματα των Φιλιστέων, από την άλλη μεριά ήταν τα στρατεύματα του Ισραήλ και στη μέση η κοιλάδα. Ένας πόλεμος που έχει ξαναπολεμήσει ο Σαούλ και με τη βοήθεια του Θεού μέσα από τον γιο του τον Ιωνάθαν κατάφερε και σύντριψε τους Φιλιστέους. Τώρα όμως οι Φιλιστέοι επανήλθαν δρυμύτεροι. Μία νίκη δεν σημαίνει ότι τέλειωσε ο πόλεμος με το διάβολο. Επανέρχεται δρυμύτερος. Και επανήλθαν δρυμύτεροι έχοντας ένα μεγάλο ατού, ένα μεγάλο όπλο, το Γολιάθ, με τον οποίο θα προσπαθήσουν να τρομοκρατήσουν τον Ισραήλ και θα τα καταφέρουν. Ένα από τα κλασικά όπλα του διαβόλου είναι η τρομοκρατία. Στις μέρες μας δε η τρομοκρατία είναι κάτι το φοβερό. Ο ένας τρομοκρατεί τον άλλον. Η ειρήνη στηρίζεται στην τρομοκρατία. Οι οικονομικές επιδιώξεις στηρίζονται στην τρομοκρατία. Οι σχέσεις των ανθρώπων στηρίζονται στην τρομοκρατία. Οι σχέσεις του ζευγαριού σήμερα στον κόσμο στηρίζονται στην τρομοκρατία. Ο ένας τρομοκρατεί τον άλλον. Τι σημαίνει τρομοκρατία? Επειδή ισχύει σαν όρος στη σχέση των ανθρώπων, όλοι οι άνθρωποι προσπαθούν να αποκτήσουν οπλισμό για άμυνα και για νίκη. Αν δείτε όλοι οι άνθρωποι, οπλισμός είναι τα χρήματα, οπλισμός είναι η δύναμη. Δεν είναι υποχρεωτικό να είναι μόνο όπλα.
πολέμου, αλλά οπλισμός κάθε μορφής. Γεμίζουν τη βελοθήκη τους. Ο άντρας τα λεφτά του τα φυλάει και τα αυξάνει και τρώει της γυναίκας του. Το έχετε δει αυτό? Λέει, τα δικά μου θα τα βάζουμε στο λογαριασμό, το δικό μου, και θα τρώμε τα δικά σου που βγάζεις. Και την τρομοκρατεί, πρόσεξε, για να σε διώξω κιόλας μετά. Και φτάνει η γυναίκα και δεν έχει μια δραχμή η καημένη. Και ο άντρας έχει κάνει ένα λογαριασμό, αλλά και αντίστροφο είναι αυτό. Έχει πρίκα η γυναίκα, όρθιος κάτσε, καθιστός κάτσε. Πήγαινε, φέρε μου, γύρνα, για να σε διώξω. Λέει, πού θα βρω τέτοια πρίκα? Πάει, τρέχει κι αυτός ο φουκαράς. Τρομοκρατία. Μέσα στην οικογένεια τρομοκρατία. Και δυστυχώς, αδερφοί, κάτι που πρέπει να προφυλαχτούμε, και μέσα στην εκκλησία τρομοκρατία. Ο Θεός να μας φυλάει. Γιατί όταν ξεσηκωθεί η σάρκα, τότε ο χριστιανός γίνεται τρομοκράτης. Η μεγαλύτερη πόλεμη και η χειρότερη είναι η θρησκευτική. Αν δεις δύο χριστιανούς να τσακώνονται, θα τα χάσεις. Τα χάσεις. Ο Θεός να μας φυλάει. Και η τρομοκρατία παίρνει σάρκα και οστά στην αδυναμία μπροστά. Τρομοκρατία στα παιδιά, τρομοκρατία στους νέους, τρομοκρατία στις γυναίκες, τρομοκρατία και ταυτόχρονα υπερηφάνεια. Ενώ η Εκκλησία του Χριστού, αδερφοί, έχει ελευθερία. Όπου είναι το Πνεύμα το Άγιο, εκεί υπάρχει ελευθερία. Η Εκκλησία του Χριστού έχει αγάπη. Η Εκκλησία του Χριστού έχει ταπείνωση. Δεν έχει τσαμπουκά. Δεν έχει αγριάδα, δεν έχει φωνές. Δεν θα φωνάξεις ποτέ, δεν θα θυμώσεις. Λέει η Γραφή, οργίζεστε, αλλά προσέξτε, μην αμαρτάνετε. Και μάλιστα αλλού λέει, να διώξετε από πάνω σας κάθε οργή. Τώρα οι Φιλιστέοι πρέπει να τρομοκρατήσουν τον Ισραήλ. Και έχουν μπροστά τους ένα Γολιάθ, ο οποίος είναι πάνω από 2,5 μέτρα. Ο οπλισμός τους, ο οπλισμός στην εποχή εκείνη ήταν δερμάτινος. Αυτό είναι όλος μεταλλικός. Βέλος δεν μπορεί να τον περάσει. Μεταλλικός ο θώρακας, μεταλλική οι κνήμες, μεταλλική η περικεφαλαία. Κανένα βέλος και κανένα κοντάρι δεν μπορεί να το χτυπήσει. Ένα κοντάρι 3 μέτρα, 5 μέτρα, ξέρω εγώ πόσο είναι, βαρύ, και βγαίνει μπροστά να τρομοκρατήσει. Βγήκα να εξουθενήσω τα στρατεύματα του Ισραήλ. Και όποιος από εσάς έρθει και με νικήσει, τότε εμείς θα γίνουμε δούλοι σας. Αλλά όποιον νικήσω θα είστε δούλοι μου. Κοιτάξτε, συμφωνία τρομοκρατίας. Ποιος να τον νικήσει αυτόν τον άνθρωπο? Δεν υπάρχει άνθρωπος να πολεμήσει με τον Γολιάθ. Ένας άνθρωπος, δεν υπάρχει τέτοιος άνθρωπος. Είναι σαν να είμαι εγώ τώρα που είμαι ένα 72, ξέρω εγώ πόσο είμαι, ένα 70, και να έρθει μπροστά μου τώρα ένας άνθρωπος μπασκετμπολίστας 3 μέτρα και να μου πει, έλα να μπαλέψουμε. Υπάρχει πιθανότητα να μπαλέψουμε. Τρομοκρατία λοιπόν έχει βάση στην ισχύ, στην υπεροπλία, στην υπερδύναμη. Και ο μόνος που είναι παντοδύναμος είναι ο Χριστός, ο οποίος όμως δεν είναι τρομοκράτης. Γι' αυτό μοιάζουμε του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Σε αυτόν εδόθη πάσα εξουσία στον ουρανό και στη γη. Αλλά δεν τρομοκρατεί κανέναν. Ανοίγει την αγκαλιά του. Και όταν του καρφώναν τα καρφιά, στο σώμα του φώναζε, συγχώρεσέ τους πατέρα. Δεν ξέρουν τι κάνουν. Γι' αυτό πρέπει να γίνουμε μιμητές του Χριστού. Μα μια φορά είχα δει έναν αδερφό, ενώ μίλαγε με το παιδί, του σηκώνει το χέρι, του ρίχνει μια σφαλιάρα. Εγώ τρόμαξα. Τι κάνεις, του λέω μετά, τι κάνεις εκεί? Ξέρεις τι του κάνεις του παιδί ως τώρα? Του κόψες το αίμα, ξέρετε την έκφραση. Του κόψες το πέθανες τώρα. Τι σφαλιάρα ήταν αυτή? Για να στρώσει. Μα θα στρώσει έτσι? Θα του δώσει και δεύτερη, θα του δώσει και τρίτη. Στην τέταρτη συνήθισε.
Έχεις δει τα γαϊδούρια που τρώνε ξύλο και δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Γιατί συνηθίζουνε. Και το ξύλο δυστυχώς συνηθίζεται. Ενώ πρέπει εμείς να συνηθίσουμε την αγάπη. Την πραότητα, τη γλυκύτητα, με σοφία. Όχι αχαλήνωτη, αλλά με σοφία. Όταν νευριάζεις να πηγαίνεις να βλέπεις το πρόσωπό σου τον καθρέφτη, να δεις πως είσαι, θα βάζεις τα γέλια και θα σταματάς. Παλιώνεται το πρόσωπο, ξέρετε γιατί, γιατί αλλοιώνει την ψυχή. Τα μάτια αγριεύουνε, σκοτεινιάζουνε, κυτρινίζει το πρόσωπο, τρέμει το σώμα. Πήγαινε στον καθρέφτη να δεις πως γίνεσαι. Ενώ όταν είσαι ήρεμος, γλυκής, τότε έχεις αποτέλεσμα. Εάν μάλιστα χρησιμοποιείς και το Λόγο του Θεού, τότε γκρεμίζεις τύχη. Και την αγάπη του Χριστού δεν μένει τίποτα όρθιο. Ο Θεός να μας δίνει αυτή τη σοφία, αδέρφια μου. Είμαστε σε καιρούς κακούς. Οι άνθρωποι έξω είναι αγρίμια. Αλλά λέει ο Λόγος του Θεού στον άνθρωπο τον ευάρεστο εις τον Θεό, ο Θεός ημερεύει και τα άγρια ζώα του δάσους. Και τα άγρια ζώα του δάσους τα ημερεύει ο Θεός. Όταν ο άνθρωπος είναι ευάρεστος στον Θεό. Ο Θεός να κάνει χάρη. Και ενώ για 40 μέρες τρομοκρατεί ο Γολιάθ το λαό Ισραήλ, ο Θεός τώρα φέρνει στο προσκήνιο τον Δαβίδ. Ήρθε η ώρα του. Γι' αυτό λέω, πρέπει να έρθει η ώρα σου, αδερφέ. Πρέπει να έρθει η ώρα μας. Πρέπει να έρθει η ώρα της Εκκλησίας. Ήρθε η ώρα του Δαβίδ. Ο πατέρας του λέει, για πάρε αυτό το μπεφιχανισμένο σίτο, το στάρι το ψημένο, πάρε και αυτά τα ψωμιά, και πήγαινε να δεις τα αδέλφια σου τι κάνουν που είναι στον πόλεμο οι τρεις πρώτοι, και δώσε και αυτά τα νοπά τυριά στο χιλίαρχο και έλα πες μου τι κάνουν. Και ο Δαβίδ υπάκουος έτρεξε. Και μόλις φτάνει, ήταν η τελευταία μέρα, η κρίσιμη μέρα. Τα στρατεύματα πια είχαν ξεσηκωθεί για πόλεμο και των Ισραηλιτών και των Φιλιστέων. Ήταν η μέρα που θα άρχισε ο πόλεμος και η συντριφή του λαού Ισραήλ. Αυτό έτσι φαινότανε. Αλλά στην πραγματικότητα ήταν η μέρα που ο Θεός θα συστήσει τον Δαβίδ σε όλο τον Ισραήλ. Είναι η μέρα που ο Θεός θα ενεργήσει θαυμαστά με αυτό το μικρό παιδί. Τον Ξανθό, τον Ευόδφθαλμο και τον Ωραίο στην Όψη. Ήρθε η ώρα του Θεού για τον Δαβίδ τώρα. Και άλλες φορές θα συνεχίσει. Θα επαναληφθεί το σχέδιο του Θεού. Θα συνεχιστεί το σχέδιο του Θεού. Αλλά τώρα έρθει η κρίσιμη ώρα. Είναι η κρίσιμη ώρα που ο Θεός αναγεννάει τον άνθρωπο. Η κρίσιμη ώρα που ο Θεός βαφτίζει με Πνεύμα Άγιο τον άνθρωπο. Η κρίσιμη ώρα που ο Θεός δίνει χαρίσματα στον άνθρωπο. Αλλά προσέξτε, η κρίσιμη ώρα έρχεται από τη στιγμή που ήρθε το Πνεύμα το Άγιο επάνω στο Δαβίδ. Αν δεν είχε έρθει το Πνεύμα το Άγιο στο Δαβίδ, τίποτα δεν θα γίνει. Όλα ξεκινάνε, η αφετηρία της ζωής του ευλογημένου χριστιανού είναι το βάφτισμα με Πνεύμα Άγιο. Από εκεί και πέρα όλα ξεκινάνε. Μέχρι εκείνη την ώρα ο άνθρωπος είναι φυσικός, φυσικός άνθρωπος, αδύναμος, που δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Και φτάνει εκεί ο Δαβίδ και ακούει τον Γολιάθ να ντροπιάζει, να εξουθενεί τα στρατεύματα του Ισραήλ. Και όλοι οι Ισραηλίτες να τρέμουν από το φόβο τους. Και ο Σαούλ. Και δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Και να έχουν και δίκιο. Το πρόβλημα είναι πολύ μεγάλο.
Ο εχθρός είναι πολύ ισχυρός. Όμως ο Θεός έχει ένα ωραίο σχέδιο και για τον Δαβίδ και για τον Ισραήλ. Αλλά ένα πάρα πολύ κακό σχέδιο για τον Γολιάθ. Ήρθε η ώρα της κρίσης. Τέλειωσε η μακροθυμία του Θεού. Και ο Δαβίδ ακούει το λαό να λέει, αυτός ο άνθρωπος ήρθε να εξουθενήσει τα στρατεύματα του Ισραήλ και όποιος καταφέρει και τον σκοτώσει θα βρει χάρη και εύνοια από το βασιλιά και την κόρη του θα του δώσει και τον οίκον του πατρός του θα τον καταστήσει ελεύθερο. Εδώ να προσέξουμε κάτι σαν παρένθεση. Αφότου απέκτησε βασιλιά ο λαός Ισραήλ, όλοι οι Ισραηλοί ήταν στα σκλάβοι του βασιλιά. Σκλάβοι, δούλοι. Αυτό ζήτησαν. Βασιλιά που θα τους υποδουλώσει. Και όποιος λέει σκοτώσει αυτόν τον Γολιάθ, τότε την οίκον του, τον πατέρα του, τη μητέρα του, τα αδέρφια του θα τα καταστήσει ελεύθερος ο βασιλιάς. Ρώτησε δεύτερη φορά το ίδιο. Ρώτησε τρίτη φορά ο Δαβίδ το ίδιο. Και τότε είπε αυτό το καταπληκτικό που φανερώνει τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου που τον καίει. Ποιος είναι ο απερίτμητος αυτός, κοιτάξτε πώς τον βλέπει. Πώς τον βλέπανε οι Ισραηλίτες και πώς τον βλέπει ο Δαβίδ. Οι Ισραηλίτες τον βλέπανε ένα βουνό, ανίκητο, τρομερό, τρομακτικό. Και ο Δαβίδ τον έβλεπε ως απερίτμητο. Σαν άνθρωπο που δεν έχει καμία δύναμη γιατί είναι μακριά από το Θεό. Η διαφορετική όραση, η όραση του Πνεύματος του Αγίου και η όραση των φυσικών ανθρώπων, των σαρκικών ανθρώπων. Ποιος είναι αυτός ο απερίτμητος που εξουθενεί, και δεν λέει τα στρατεύματα του Ισραήλ, τα στρατεύματα του Θεού του ζώντος. Ωραία όραση. Δεν είναι στρατεύματα ανθρώπινα αυτά. Είναι τα στρατεύματα του Θεού του ζώντος. Είναι αυτοί που λατρεύουν το Θεό το ζώντα. Είναι η εκκλησία του Θεού του ζώντος. Ποιος μπορεί να εξουθενήσει τα στρατεύματα του Θεού του ζώντος? Τον άκουσε ο Ηλιάβ, η Σίλια που λέγαμε. Τον έχει χειροτονήσει ο Σαμουήλ μπροστά στον Ηλιάβ. Τον έχει χειροτονήσει βασιλιά. Αλλά η καρδιά του ποτέ δεν το δέχτηκε. Και ήρθε η στιγμή να εκδηλώσει αυτά που έχει μέσα στην καρδιά του. Εξήφθη ο θυμός του Ηλιάβ ενώντίον του Δαβίδ και του είπε, γιατί κατέβηκες εδώ και σε ποιον άφησες αυτά τα λίγα προβατάκια που έπρεπε να φυλάς? Πολύ υποτιμητικά. Αυτόν που ο Θεός έχει χρήσει βασιλιά με το Πνεύμα του το Άγιο. Ποτέ αδερφοί να μην μιλάμε υποτιμητικά για τους κεχρισμένους του Κυρίου. Όλοι είναι δούλοι και δούλες του Θεού του Υψίστου. Και θα προφητεύσουνε. Και χρησμένοι με το Πνεύμα το Άγιο. Κάποτε θυμάμαι είχα θυμώσει με τον Τίνο και του τις είχα βρέξει. Λάθος μου. Και έρχεται ένας αδερφός και μου λέει, μην αγγίζεις τον κεχρισμένο του Κυρίου. Και έμεινα κόκαλο, έμεινα. Πράγματι και αυτός βαφτισμένος με Πνεύμα Άγιο και εγώ, όχι δηλαδή τίποτα σοβαρό, αλλά με έλεγξε και έφυγε, ούτε θυμάμαι ποιος είναι. Μπορεί να ήταν και ο Κύριος, άνθρωπος ήταν. Αλλά σίγουρα ήταν κινούμενος από το Θεό. Μην αγγίζεις τον κεχρισμένο του Κυρίου. Ακόμη το θυμάμαι αυτό. Και μου έχει γίνει μάθημα. Αυτόν τον έχει χρήσει ο Θεός και πας εσύ τώρα και τον βρίζεις. Τον προσβάλλεις. Τον εξουθενείς. Ο Θεός να μας συγχωρέσει, αδελφοί, να φτιάξουμε τις καρδιές μας, να προσέχουμε
Γιατί ό,τι λέμε τα ακούει ο Θεός. Ό,τι σκεφτόμαστε τα ξέρει ο Θεός. Μη γέννητο τους κεχρισμένους του Κυρίου να τους αγγίζουμε. Και επιμένω, δεν είναι κεχρισμένος του Κυρίου ο πρεσβύτερος μόνο. Είναι το παιδάκι αυτό, είναι η Σοφία που είναι 4 χρονών και τη βάφτισε ο Κύριος με Πνεύμα Άγιο. Όλοι είναι κεχρισμένοι του Κυρίου. Μη γέννητο να τους προσβάλλουμε, να τους εγγίζουμε και να τους εξουθενούμε. Ποιος είναι αυτός ο απερίτμητος που εξουθενεί τα στρατεύματα του Θεού του Ζώντος? Και ο Ελιάβ του λέει, ποιος είσαι εσύ μωρέ? Λέει στον κεχρισμένο. Ξέρω την υπερηφάνεια σου. Μιλάει η ζήλια. Ο φθόνος. Γι' αυτό είπα και στην αρχή, να προσέξουμε τη ζήλια, αδερφοί. Θα μας οδηγήσει σε κακή συνέχεια. Μη ζηλεύεις τον αδελφό σου που πάει καλά. Μη ζηλεύεις τα παιδιά του που πήγανε καλά. Να προσεύχεσαι να πάει ακόμη καλύτερα. Και να προσεύχεσαι με καλή ζήλια ο Θεός να σε ευλογήσει και σένα. Καλή ζήλια να έχουμε, δηλαδή ζήλο. Ζήλο στα πνευματικά, ζήλο στο Θεό. Και ο Δαβίδ, άνθρωπος του Θεού και χρησμένος πραγματικά του Θεού, υποχωρεί ταπεινά. Το ακούτε? Αυτό είναι το μυστικό. Υποχωρεί ταπεινά. Και του λέει, δεν έκανα τίποτα. Δεν υπάρχει αιτία να έρθουμε σε αντίθεση. Και έφυγε. Και να κλείσουμε με αυτό. Υποχώρησε ταπεινά. Να υποχωρούμε ταπεινά. Όταν βλέπουμε τον άλλον, την άλλη, να έρχεται με αγριεμένα μάτια, χαμογέλασε, πες, δεν υπάρχει κανένας λόγος τώρα να έρθουμε σε αντίθεση. Και στρίψε και φύγε και απομακρύνσου. Είναι πολύ ωραίο να μάθουμε να υποχωρούμε ταπεινά. Ο Θεός να μας δίνει σοφία και σύνεση, αδερφοί. Αμήν. Να ψάλουμε τον ύμνο 208. Ύμνος 208. Εμπρός